Πώς θα κάνουμε γιορτές όμως? Αυτές τις ημέρες των γιορτών όμως πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται για την έξαρση και του κορονοϊού και της γρίπης δεν είναι πολύ καλά. Ακούστε το. Να δούμε κατά πόσο ανησυχούν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, και το οικοφορτίο στα λίμματα δείχνει την αύξηση αυτή και μαρτυρά αυτή την αύξηση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο κύριος Λουκίδης, είναι μαζί μας. Θέλω να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κύριε Λουκίδη. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Και ο πρώην Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, δικός μας άνθρωπος και την εποχή της πανδημίας πολύ κοντά μας, μας βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά, ο κύριος Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Λουκίδη, να ξεκινήσουμε από εσάς και να σας μεταφέρω εγώ μια προσωπική εμπειρία. Από όσα σπίτια ξέρω, δεν υπάρχει παιδί, είτε μέση ηλικία είτε μεγαλύτερη ηλικία, που να μην έχει COVID, γρήπη ή κάτι άλλο, μια ίωση. Δεν υπάρχει σπίτι. Κοιτάξτε, είναι μία περίοδος τώρα που στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι αυτή η περίοδος μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και κοντά στα τέλη Φεβρουαρίου είναι η περίοδος των υιογενών λοιμόξεων. Αυτό ήταν και προ-COVID. Ναι. Είναι γνωστό αυτό και σίγουρα θα δούμε μία υψηλή επίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα, που σε κάποιες στιγμές θα πιέσει και το σύστημα υγείας. Ακόμα περισσότερο. Καθίστε. Σας λέω και πάλι. Θα σας πω και ένα ενδεικτικό. Ναι. Σαν μέλος της Επιτροπής των Αντιϊκών Φαρμάκων, πριν από ένα μήνα βλέπαμε 500 αιτήσεις την ημέρα, τώρα βλέπουμε γύρω στις 1000. Αυτό λοιπόν δείχνει μόνο και μόνο ότι υπάρχει μια αύξηση της νοσηρότητας, η οποία ευτυχώς τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, ειδικά σε αυτούς που εμείς τους ονομάζουμε και εσείς ευάλωτους, ναι, αντιμετωπίζετε σε εξωτερικό περιβάλλον με τα αντιϊκά φάρμακα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί αν είχαμε αυτή την έξαρση έχουν σε μια ανέβει και οι νοσηλίες. Που θυμόμαστε όλοι, δεν θα ήταν τα πράγματα έτσι. Έχουν ανέβει και οι νοσηλίες στα νοσοκομεία, κύριε Λουκίδη, και αυτό προβληματίζει, θα λέγαμε. Πιέζεται και το εθνικό σύστημα, έχει ξεκινήσει να πιέζεται, αν μη τι άλλο. Είναι κάτι που αναμένεται και αυτό, διότι όταν έχεις μεγάλη έξαρση σε νοσηρότητα, σίγουρα θα βγουν και κάποιες νοσηλίες, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που, αν θέλετε, το ακούω και πολλές φορές, πέθαναν 40, ήταν πάνω από 85. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο ότι όποιοι είναι πάνω από 85 πρέπει να πεθάνουν, ας πούμε. Είναι εξωπραγματικό. Είναι λοιπόν μια ηλικιακή σίγουρα κατεύθυνση υπάρχει στις νοσηλίες, αυτό είναι σίγουρο, αλλά υπάρχει και αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, που είναι οι άνθρωποι με χαμηλή άμυνα, τους οποίους πραγματικά μας δυσκολεύουν πάρα πολύ στις νοσηλίες τους από όλες τις λοιμώξεις, λόγω ότι δεν έχουν τον οργανισμό για να ανταπεξέλθουν. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε καθηγητά, ερώτημα. Μου στείλανε τώρα μήνυμα και μου λένε ότι καταγράφεται συνεχόμενες αυξήσεις, αύξηση του ιϊκού φορτίου, τόσο από κορονοϊό όσο και από γρήπη στα λίμματα, είναι έτσι? Έτσι. Πριν προχωρήσουμε, ναι, στην πολύ ωραία αυτή κουβέντα, θα επανέλθω στο αρχικό που είπατε, κύριε Υποφάντη, ότι δεν γνωρίζετε σπίτι που να μην έχει κάποιο πρόβλημα γρήπης ή COVID. Ναι. Επίσης τα πάρα πολύ σημαντικά που είπε ο κύριος Λουκίδης, που αντικατοπτρίζουν το παθολογικό κομμάτι με τα συμπτώματα, αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι όλα όσα ελέγχθησαν προηγουμένως είναι ακριβώς έτσι, και αυτό καταδεικνύεται στην αύξηση της συγκέντρωσης τόσο του κορονοϊού όσο και του ιού της γρήπης στα λίμματα, διότι προσέξτε, σήμερα δεν είναι όπως πριν από 2 χρόνια που το οποιοδήποτε περιστατικό δηλώνονταν, ζητούσαμε να δηλωθεί ή οτιδήποτε. Οι περισσότεροι κάνουν το τεστ ορθώς, μπαίνουν στη γνωστή καραντίνα ορθώς, ναι, κάθονται στο σπίτι και μόλις τελειώσει η καραντίνα φεύγουν. Καλά, και για την καραντίνα που λέτε, είναι σχετικό. Θέλω να πω, αν κάποιος νοσεί και δεν είναι με παρκιά συμπτώματα και κυρίως τον πυρετό, στην πρώτη δεύτερη μέρα θα βγει και από το σπίτι. Αν μου επιτρέπετε. Τη δουλειά μπορεί να μην πάει. Περίμενε, όχι. Στο σχολείο όμως, το σχολείο τι γίνεται, το πανεπιστήμιο τι γίνεται? Εδώ τώρα θέλω να, γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι στα λίμματα λοιπόν, είτε είναι δηλωμένα είτε δεν είναι δηλωμένα τα κρούσματα, εμείς πιάνουμε το ιϊκό φορτίο και διαπιστώνεται μία ιδιαίτερη αύξηση βδομάδα-βδομάδα της συγκέντρωσης του ιϊκού φορτίου στα λίμματα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει στην κοινωνία, πιθανόν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν ότι οι θάνατοι από COVID είναι
είναι σε ένα μέσο όρο ηλικίας 82,5 χρόνια, άρα μεγάλη σε ηλικία. Άρα τι σημαίνει, όλοι οι νεότεροι που νοσούν, ναι, διασπείρουν, υπάρχει ο ιός στην κοινωνία, ναι, και ναι, κάποια στιγμή. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Ηλικία... Σε τι, ναι, επίπεδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με το παρελθόν το οικό φορτίο στα λίμματα? Είμαστε τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον σε επίπεδο λιμάτων Θεσσαλονίκης, γιατί όλες και στις, ναι, υπόλοιπες πόλεις που ΕΟΔΙΑ ανακοινώνει, ναι, την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την προπροηγούμενη ήμασταν 50% πάνω, α, και αυτή την εβδομάδα είμαστε ένα 13%. Δεν σημαίνει όμως... Πάνω από την προπροηγούμενη ή από την προηγούμενη? Ναι, πάνω από την προπροηγούμενη. Το 13 είναι από την προηγούμενη. Την προηγούμενη. Το 50% ήταν η προηγούμενη σε σχέση με την προπροηγούμενη. Άρα συνολικά 63, αυτό δεν καταλαβαίνω. Συνολικά 63, λοιπόν, μέσα σε 2 εβδομάδες. Είμαστε λίγο πριν τα κόκκινα. Να σας το πω απλά, λίγο πριν τα κόκκινα. Ξέρετε τι συμβαίνει. Θα πρέπει να προετοιμαστεί. Σε επίπεδο συγκέντρωση. Κύριε Πριτάνη, θα πρέπει να προετοιμαστεί ο κύριος Λουκίδης και οι υπόλοιπες ομάδες, αν πηγαίνουμε από αύξηση σε αύξηση, επειδή αυτά τα περιστατικά θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Λίγο πριν τα κόκκινα. Θα πρέπει να προετοιμαστούν. Έτσι. Δεν ξέρω, κύριε Λουκίδη, είμαστε έτοιμοι κυρίως για τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν αμελήσει να κάνουν το επικυρωποιημένο εμβόλιο, που υπάρχουν 2 επικυρωποιημένα εμβόλια για τη γρήπη, που έχουν αμελήσει να κάνουν τον κορονοϊό επειδή τον περάσαν ή έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Για δώστε μας τώρα οδηγίες, τι κάνουμε? Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι 3 πράγματα. Το ένα είναι σωστή επιδημιολογική παρατήρηση. Δηλαδή κάποιος που έχει συμπτώματα, ναι, δεν τα αφήνει και κάνει έλεγχο των συμπτωμάτων τους. Δεν περιμένει, ας πούμε, να περάσουν 2-3 μέρες να κολλήσει όλο τον κόσμο για να ελέγξει. Αφού του λέει γυρνά στη δουλειά. Γυρνά στη δουλειά, γυρνά στο σχολείο, του λέει. Δεν πιάνεται. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό, κύριε Λουκίδη, επειδή το αντιμετώπισε αυτό με ένα παιδί. Λέει, δεν πιάνονται οι απουσίες, λέει, για τον κορονοϊό. Θα πρέπει να ελάτε και ακούστε, θα δούμε στο τέλος. Επειδή το αντιμετωπίζουμε κι εμείς, ναι, δεν πιάνονται αυτόματα. Δηλαδή, αν έχει μία γνωμάτευση γιατρού, πιάνονται και παραπιάνονται. Άρα, λοιπόν, κι εμείς δίνουμε γνωματεύσεις πλέον που παλιά δεν πιάνονται. Συγγνώμη, κάνουν το τεστ. Πάμε πάλι. Από COVID, κάνουν το τεστ και το βρίσκουν θετικό το παιδί. Κάνουν το τεστ και το βρίσκουν θετικό. Αυτό δεν μετράει. Πρέπει να πάμε και στο γιατρό. Σας είπα, μέχρι προηγουμένως αυτό οδηγούσε σε μια αυτόματη απουσία από την εργασία. Μπράβο. Τώρα χρειάζεται γιατρός. Τώρα πρέπει να υπάρχει και μια γνωμάτευση γιατρού. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγε γιατί κανένας ότι θα μπορούσε σε μια μεγάλη έξαρση λίγο να το παρακάμψουμε και να υπάρξει ξανά το παλιότερο σύστημα που χρησιμοποιούσαμε. Ναι. Ενώ επικοινωνούμε το πρόβλημα. Επιδημιολογική παρατήρηση. Ωραία. Με συγχωρείτε. Ναι, ελάτε, τελειώσει. Το δεύτερο είναι αν είσαι μεγάλο σε ηλικία ή είσαι άνθρωπος με χρόνια νοσήματα, έγκαιρη χορήγηση αντιοικών από τους γιατρούς. Όχι περιμένω 2 μέρες, όχι 3 μέρες, όχι 4 μέρες. Δίνω από την πρώτη μέρα. Αυτό θα αναστείλει την εξέλιξη της σοβαρής νόσου σε ένα ποσοστό που μπορεί να κουμπάει το 80% σύμφωνα και με τη μεγάλη ηλικία. Κύριε γιατρέ, ένα πρακτικό ερώτημα. Ένα πρακτικό σε αυτό που είπατε τώρα. Θα πρέπει να έρθει στο ιατρείο, ξέρετε τι γίνεται στο ιατρείο, ή μπορεί και τηλεφωνικά να του πει ο γιατρός, σου γράφω μία άλλη, πήγαινε πάρτα, εφόσον έχεις ιό. 9 στις 10 περιπτώσεις είναι γραμμένες μέσω τηλεφώνου. Μπράβο. Έχουμε λίγο αμελήσει. Και η τρίτη περίπτωση, περίμενα και την τρίτη να τελειώσει. Και η τρίτη περίπτωση. Και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι και για μένα επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι οι άνθρωποι ακόμα και τώρα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία πρόληψης. Αυτό το ότι λέμε ότι η Όμικρον είναι μια ήπια μετάλλαξη, άρα να μην διαφωνήσω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει νοσηλίες. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει σκληρούς δείκτες. Άρα η πρόληψη είναι πάντα αυτό το οποίο βοηθάει στην αναστολή εξέλιξης σοβαρής νόσου για όποιον ιό μιλάμε, είτε για γρήπη είτε για κορονοϊό. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι νομίζω ότι έχουμε μελήσει λίγο το θέμα του εμβολιασμού. Δεν, ενώ επικοινωνείτε και από τις εκπομπές, βγαίνετε και εσείς οι επιστήμονες και λέτε τι πρέπει να κάνουμε, ο κόσμος δεν πηγαίνει να εμβολιαστεί. Έχει μια άρνηση μετά την εποχή της πανδημίας που πήγε και έκανε τα εμβόλια, τώρα πλέον δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί. Ίσως γιατί θεωρούν ότι θα το περάσουν ήπια. Ίσως γιατί θεωρούν ότι πλέον δεν θα τους καλύψει το εμβόλιο. Δεν ξέρω γιατί, αν το έχετε διαπιστώσει εσείς. Είναι μια άποψη πρώτον κόπωσης και δεύτερον είναι κυρίως γιατί υπάρχει μια άποψη ότι γενικότερα υπάρχει μια ήπια νόσος στην κοινωνία. Αυτό υπάρχει, το ξέρουμε ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα όπως ήταν παλιά. Mm-hmm. Αλλά ας θυμηθούμε τις νοσηλίες, τους σκληρούς δείκτες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Άρα
Για μένα αυτό είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια, γι' αυτό το ανέφερα μέσα στις τρεις συνιστώσεις που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Και επίσης πρέπει όλοι να συνταχθούμε με τις θέσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Και αυτό αφορά κυρίως το δικό μου κλάδο. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να λέει τι πιστεύει αυτός. Το τι πιστεύω εγώ είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει βγάλει σαφείς οδηγίες, σαφείς συνιστώσεις και αυτές πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Βρυτανή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές και σε εσάς. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και νομίζω το διακόψατε. Και επειδή είναι Παρασκευή και έρχονται Χριστούγεννα, σας συγχαίρω και καλό είναι να τα ακούμε συχνά. Γιατί όλα τα υπόλοιπα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που είναι από στη Θεσσαλονίκη, το πιστεύει διαφορά. Λοιπόν. Και οι δύο εξαιρετικοί. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Αχρίαστοι είπαμε να είναι γιατροί, αλλά. Αχρίαστοι γιατροί και ειδικοί οι οποίοι μας λένε τα στοιχεία. Αλλά τα στοιχεία πρέπει να μας κάνουν να προετοιμαζόμαστε.